διπλανού, θα έχει καταστραφεί και η ζημιά θα είναι για όλους μας. Επομένως, θέλει μία προσοχή. Άμα θα ρίξουμε τελείως το βάρος στο ιδιοκτησιακό και αφήσουμε την κατεύθυνση, τη χρήση, να την κάνουν ό,τι θέλουν, πάρτε το μετά και ας το κάνουν φίλες και πισίνες απάνω εκεί, να το κάνουν οτιδήποτε και να λέγεται Δήμος Αχαϊνών. Και να καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Θέλει μια προσοχή. Αν εννοείς αυτό που είπα, εγώ δεν μίλησα για το ιδιοκτησιακό καθόλου. Εμείς για τη χρήση του ιδιοκτησιακού είναι στο δημόσιο. Και το θέμα του Λουδίκου είναι πραγματικά. Εμείς για τη χρήση και την κοία μας ευθύκαμε σήμερα. Ναι, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό μας είπε ο κουβέντα πρόεδρε, γιατί πρέπει να μιλήσει λίγο να διηγηθεί ο Δήμαρχος. Νομίζω εμένα κυρίως με κάλυψε αυτό που σας είπα. Νομίζω ότι όλοι, μάλλον από όλοι τον ακόμα βρέπει τους άλλους. Είμαστε ανέτοιμοι να πάρουμε θέση για ένα εξαιρετικά σύνδεδο πέρα. Είναι αλήθεια αυτό που είπε ο κύριος Γιώτας, ότι από το 1951 στην εντελετική πράξη της τότε κοινότητος, το κομμάτι αυτό είναι κρυονέρ. Είναι εξαιρετικά λυπηρό και συναισθηματικά όλους μας ενοχλεί, γνωρίζοντας την ιστορία και την αρχική και θέση και έκταση του Δήμου Αχαϊνών. Σήμερα δυστυχώς πολλά μέρη από τον παλιό αρχαίο Δήμο δεν υπάρχουν, τα οποία είναι ταυτισμένα ιστορικά, πολιτισμικά και για τις νεότερες γενιές είναι ταυτισμένη η ζωή μέσα στο τατόι. Η Εφη Μπόθ που είναι από το γραφείο μου, ο πατέρας της μεγάλωσε μια ζωή εκεί μέσα. Τους δούλευε 30-40 χρόνια εκεί. Όσο ήταν τέλος πάντων σε ζωή το ανάκτορο. Εγώ έχω ενοχληθεί ιδιαίτερως με όλα αυτά που συμβαίνουν, αλλά πιστεύω ότι αυτό το τόσο σύνθετο θέμα, γιατί έχει να κάνει με το περιβάλλον, έχει κάνει με την ανάπτυξη, με την οικονομία, με την ιστορία, θα πρέπει αυτός ο μικρός χρόνος να αξιοποιηθεί. Εμείς ήδη το κάνουμε αυτή τη στιγμή, προκειμένου να μπορέσουμε να πάρουμε και να έχουμε μια πρόταση. Και η πρόταση θα πρέπει να είναι σε σχέση με αυτά που λέει το Υπουργείο, που σαφώς θα συμφωνήσω με τον κύριο Γιώτα, δεν έχουν περάσει από εκεί, από αυτά τα λίγα που έχω δει. Έχουμε ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό, προκειμένου να έχουμε την παρέμβασή μας, έστω και αν αυτό το κομμάτι δυστυχώς και στα συνέχεια που ξανά άλλαξε το Υπουργείο Εσωτερικών τα σύνορα, δυστυχώς υπήρξε η σύμφωνη γνώμη του Δήμου Αχαϊνών και δεν αναφέρομαι στο 1951, που ήταν η ιδρυτική πράξη της κοινότητας του Κρεωνερίου. Σε λίγες μέρες πιστεύω ότι θα μπορώ να έχω κάτι και από την πλευρά του Υπουργείου για την παρέμβαση τη δική μας, αλλά και τις απόψεις μιας ομάδας συνεργατών που έχω συστήσει μια ομάδα εργασίας, γιατί όπως σας είπα, είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο θέμα που έχει να κάνει με πολλά ζητήματα, όπως προανέφερα. Με την επιφύλαξη αυτή, εγώ αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι που είστε σήμερα εδώ, να ξαναγίνει συνάντηση είτε εδώ είτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να πάρουμε τις αποφάσεις εκείνες, έστω και αν βρίσκεται οριακά στα σημερινά πραγματικά σύνορα του Δήμου μας και να μας δημιουργεί συναισθηματικά μια σημαντική απώλεια το ότι δεν βρίσκεται στο Δήμο Αχαϊνών, που για όπως ακούστηκε πριν και τον Παναγιώτη Γρηγοριά, όλος ο κόσμος πιστεύει ότι είναι σε εμάς, δεν είναι σε εμάς, δυστυχώς. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι μπορούμε να, μέσα από αυτή την διαβούλευση των πολιτών, των φορέων, αλλά και του Δημοτικού Συμβουλίου, ενωτικά να προασπίσουμε και την ιστορία, αλλά και το συμφέρον του Δήμου Αχαϊνών, το οποίο το συμφέρον δεν ανάγεται μόνο στην ανάπτυξη των αστέρων του ξενοδοχείου, έχει να κάνει με την οικονομία, με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, με τις ενδεχομένως και με άλλες επιπτώσεις που μπορούμε να προσμετρήσουμε, και γι' αυτό υπάρχει ένα εξαιρετικά σύνθετο θέμα. Αυτά, αγαπητέ Πρόεδρε, θα μπορούσα επιπέρους να πω κάποια άλλα πράγματα, αλλά δεν θα ήθελα να εκφραστώ ως προσωπική άποψη. Θα ήθελα να είναι τεκμηριωμένη θεσμικά ως Δήμαρχος, να την πω σε λίγες μέρες, προκειμένου να έχουμε την συνολική εικόνα. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Θα μου επιτρέψετε σε ταυτόχρονα να γίνονται άλλες δύο εκδηλώσεις αυτή τη στιγμή και θα πρέπει να βρεθώ. Ζητάω συγγνώμη, γιατί σε λίγο θα αποχωρήσω. Πριν πει ο Παναγιώτης, να βάλουμε και μία παράμετρο στη συζήτηση, γιατί φαίνεται και εδώ.